αριστερά ο Βόσπορος, μπροστά αριστερά ο Βόσπορος, δεξιά το εμπορικό επιμελητήριο, ενώ μπροστά στο υψόμενο το κάτω του καπέλα. Το οποίο θα το δείτε αύριο. Τώρα σε λίγο θα έχουμε φτάσει στο ρεστοράν που θα φάμε το φαγητό. Σας ευχόμαστε καλή όρεξη και θέλω να σας κάνω κάποια υπερθύμηση. Το φαγητό είναι πληρωμένο από το γραφείο. Αλλά τα ποτά είναι εξτρά, ξέρετε αυτό. Και τα ποτά, γιατί η τουρκική κυβέρνηση τα φορολογεί αυστηρά, είναι πανάκριβο. Γι' αυτό έχει τιμοκατάλογο πάνω στο τραπέζι, βλέπετε τις τιμές. Θέλετε, σας αρέσουν τιμές, παραγγέλνετε. Δεν θέλετε να μην παραγγείλετε, να σας πω ακριβά, γιατί όντως είναι λίγο ακριβά. Αυτό σας το λέω για να μην γίνει αργότερα κάποια παρεξήγηση. Σε όλες τις μέρες από το ξύλο. Αυτό γιατί σας το πήγε, τι έχετε αυτή την εντύπωση. Γιατί το πέρασμα του Βοσπόρου δεν είναι μία ευθεία, κάνει ζιγζάκ σαν φίδι. Και όταν το βλέπετε από μακριά τον Βοσπόρο, έχετε την εντύπωση ότι βλέπετε το μυγό. Για να μπορέσετε να δείτε την έξοδο, πρέπει να κάνετε όλο το γύρο. Πρέπει να κάνετε όλο το γύρο. Και εκτός από αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι το καλύτερο κομμάτι όλης της Τουρκίας, μπορώ να σας πω και της Ευρώπης. Εδώ κατοικούν οι προνομιούχοι, ένα σπίτι πάνω... Ωραίος ο δικός. Παιδιά, αυτό είναι παγωτό, να ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος. Το έχει κρεμάσει εκεί πέρα και το κουνάει σαν πλαστελίνη. Ρε Γιάννη, πήγε να σου βάλει ένα παγωτό. Πήγε, ναι, πήγε να σου βάλει ένα παγωτό, έλα. Γεια, γεια. Thank you.
και το τραμ πέρασε τώρα, ε! Ναι, ναι, το τραμ πέρασε. Και πώς την είπαμε αυτή την εκκλησία, παιδιά? Μονή της χώρας. Πάμε, κοίτα τι ωραία εκκλησία. Ήδη σε βγάλες καλή φωτογραφία. Μοναστήρι. Δεν πήραν τα παιδιά, δεν πήραν, δεν πρέπει να πάρουν. Δεν πρέπει να πάρουν τα παιδιά, συγγνώμη. Καλά τα παιδιά πήραν. Δεν φτάνει. Εσείς πήρατε στήριο, ναι. Θα αφήσεις έτσι τον κόσμο σου, τον λαό σου εκεί να πηγαίνει. Κοίτα, δεις.